βελτίωση των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα από το 2017 που αφορά τον ΟΑΣΤ. Ο ΟΑΣΤ, ο οποίος βρίσκεται σε ειδική εκαθάριση. Εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα ενισχύσαμε ουσιαστικά τον ΟΑΣΤ. Τον ενισχύσαμε και τον ενισχύουμε με στόλο. Τους αμέσως επόμενους μήνες θα δείτε 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία να κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αλλά τον ενισχύσαμε και με προσωπικό. 150 συμβασιούχους και τις επόμενες ημέρες έχει γίνει έτοιμα από την διοίκηση και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για άλλους 40 οδηγούς. Έτσι ώστε να υπάρχει ακόμα περισσότερο στόλος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, σίγουρα μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό το Νοέμβριο του 2024. Εκτός όμως των κινήσεων που γίνονται για την ενίσχυση της καθημερινότητας του συμπατριώτη μας στη Θεσσαλονίκη τους επόμενους μήνες, οφείλουμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις συγκοινωνίες στην πόλη και τα επόμενα χρόνια. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση έχει ζητηθεί από τον ΟΣΕΦ να υπάρχει μια αποτύπωση των αναγκών της κοινωνίας τις επόμενες δεκαετίες στην πόλη και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Και στη συνέχεια, με δεδομένο το νέο στόλο του ΟΑΣΤ και τις προσθήκες με νέα λεωφορεία στον ΟΑΣΤ την επόμενη τριετία, συνεκτιμώντας τον αριθμό των εργαζομένων που θα έχει ο ΟΑΣΤ, να δούμε τι πραγματικά έργο μπορεί να εκτελέσει με επάρκεια ο ΟΑΣΤ τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε το υπόλοιπο έργο, όπως γίνεται και σήμερα, να υπάρχουν σχετικοί διαγωνισμοί, όπως γίνεται σήμερα με τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να συμβάλλουν και οι ιδιώτες στην επάρκεια του συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια άσκηση θα τρέξουμε και στην Αθήνα. Άρα, σήμερα το αντικείμενό μας είναι το μέλλον των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη και το μέλλον του ΟΑΣΤ, όχι με όρους 2024, αλλά με όρους των επόμενων δεκαετιών. Μπορούμε να ρωτήσουμε... Καθίστε. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι τελευταίο. Μισό λεπτό. Κλείστε λίγο.